Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία μέχρι και τη Χρυσή Αυγή καυγαδίζουν για το ονοματολογικό, κρύβοντας όμως τη σύμπλευσή τους στο πιο ουσιαστικό άρθρο της Συμφωνίας των Πρεσπών, το άρθρο 2, που είναι η ένταξη της Φύρωμ στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Το ΚΚΕ τους έχει προκαλέσει κατ' επανάληψη να τοποθετηθούν για το άρθρο 2. Κουβέντα όμως για το φόνο, κουβέντα για τους φωνιάδες των λαών, απέτηση των οποίων είναι η συμφωνία. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγει τόσο στη συνειδητή διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ, όσο και στην αποσιώπηση του αντιδραστικού περιεχομένου της συμφωνίας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να την αποκαλεί αντιπεριαλιστική, προοδευτική και διεθνιστική. Όσο πιο μεγάλη είναι η διαστρέβλωση της αλήθειας, τόσο πιο μεγάλο είναι το πλυντήριο για να ξεπλύνει τα εγκλήματα του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού υπεριαλισμού, με τις εκατόμβες νεκρών, την ανίποτη δυστυχία, την προσφυγιά που έχει προκαλέσει ανά τον κόσμο. Ποιοι χειροκροτούν όμως τον ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα Ζάεφ, την ίδια τη συμφωνία, για να δούμε πόσο προοδευτικοί και διεθνιστές είναι? Είναι ο Τραμπ που βγήκε με τις ψήφους και τη στήριξη της Κουκουξλάν, που στείνει τύχη και σκοτώνει μετανάστες? Είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών που άγεται και φέρεται στη χώρα ως νέος πιουριφόη και αποκαλεί την Ελλάδα μεντεσέ των επιδιώξεων του αμερικάνικου υπεριαλισμού? Είναι το ΝΑΤΟ, ο δολοφονικός αυτός οργανισμός που ευθύνεται για την κυπριακή τραγωδία, για την επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα? Εκείνος που παίζει το ρόλο του Πόντιο Πιλάτου στην τουρκική επιθετικότητα και το κρυζάρισμα του Αιγαίου? Είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είναι η λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της φτώχειας, της ανεργίας, της δικτατορίας των μονοπωλίων? Είναι η Μέρκελ, ο Μακρόν, ο Γιούγκερ, ο Κούρτς, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Αυστρίας και πολλά άλλα μπουμπούκια του διεθνούς υπεριαλισμού? Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει ρόλο προπομπού των ευρωατλαντικών σχεδίων με τη δημιουργία νέων πολυάριθμων ατομικών βάσεων ανά την Ελλάδα, την αναβάθμιση του επιχειρησιακού ρόλου της βάσης της Σούδας, μετατρέποντας το νησί σε πλωτό αεροπλανοφόρο και ορμητήριο για νέες δολοφονικές στρατιωτικές επεμβάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρειο Αφρική. Αποσιωπούν όλοι συνειδητά ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παράγοντες προόδου, ασφάλειας, φορείς φιλίας, ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Αντιθέτως, είναι παράγοντες αιματοχυσιών, πόνου, προσφυγιάς, υποδάβλησης του εθνικισμού και του αλυτρωτισμού. Είναι εκείνοι που διαμέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία το 1990, που προκάλεσαν τους αιματηρούς πολέμους σε Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, στο Κόσοβο, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη και αλλού. Αυτούς είναι που προστατεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δικά τους εγκλήματα ξεπλένει. Με τη μάσχα του κοσμοπολιτισμού, η κυβέρνηση αθωώνει το ρόλο του υπεριαλισμού και παρά τη φαινομενική αντίθεσή της, στην πράξη συναντιέται και βοηθιέται από εθνικιστικές δυνάμεις και πατριδοκάπηλους, οι οποίοι, παρόλο που αντιδρούν στη συμφωνία, δεν αφισβητούν την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής τους. Όπως κοινός παρανομαστής τους είναι και η διαιώνιση της καπιταλιστικής κυριαρχίας, η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου. Κοσμοπολιτισμός και εθνικισμός είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και τα δύο παιδιά του καπιταλισμού και υπηρετούν τη διαιώνιση της κυριαρχίας του. Τα μείζωνα ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση του αλυτρωτισμού, όχι μόνο παραπέμπεται στο αβέβαιο μέλλον, αλλά παίρνει ακόμα πιο επικίνδυνη τροπή μετά και την αποδοχή από την κυβέρνηση των θέσεων περί Μακεδόνα πολίτη και μακεδονικής γλώσσας, που αποτελούν το σπέρμα του αλυτρωτισμού. Αυτές οι ασαφείς διατυπώσεις έχουν σφραγίδα Αμερικανών και ΝΑΤΟ για να συντηρείται ο αλυτρωτισμός και ο εθνικισμός και στις δύο χώρες, για να βρίσκουν πάντα το πάτημα να επεμβαίνουν και να διαιρούν τους λαούς. Η συμφωνία είναι και επικίνδυνη για την ειρήνη στην περιοχή, τη συνεργασία, τη σταθερότητα, τη φιλία μεταξύ των λαών της Βαλκανικής, αλλά και ιστορικά παραχαραγμένη. Η γεωστρατηγική αναβάθμιση, για την οποία μάχεται ο ΣΥΡΙΖΑ,
για λογαριασμό των εγχώριων και αμερικάνικων μονοπωλιακών ομίλων, ισοδυναμεί με ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς πολέμους, κάτι που ευθέως ομολογείται στην πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ελλάδα, η οποία αναφέρει πως είναι ο αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Απέναντι στους δήθεν προοδευτικούς κοσμοπολίτες και στους εθνικιστές πατρικοδοκάπηλους, φασίστες χρυσαυγίτες, ακροδεξιά μορφώματα που συνεργάστηκαν μέχρι πρότινος με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πολλοί καιροί με δέρνουνε, μα οι κλόνοι μου δε σπούνε, γιατί χωρίζες δυνατές βαθιά και με κρατούνε. Καλούμε τους γνήσιους πατριώτες διεθνιστές, ριζοσπάστες, προοδευτικούς και δημοκράτες, όσους ανησυχούν και αγωνιούν για τις εξελίξεις και τις νέες περιπέτειες που μας οδηγούν οι αστικές κυβερνήσεις μαζί με το ΝΑΤΟ, τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους υπεριαλιστές, όσους αγωνιούν και θέλουν μια Ελλάδα περήφανη έξω από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δολοφονικές λικοσυμμαχίες χωρίς ξένες βάσεις. Καλούμε κάθε αριστερό που πίστεψε και παραπλανήθηκε από τις ψεύτικες ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ, όσους αισθάνονται ότι τα ακροδεξιά, φασιστικά, ναζιστικά μορφώματα, τα μαντρόσκυλα του συστήματος πρέπει να ιτηθούν και να τσακιστούν, όσοι πιστεύουν στη φιλία, τη συνεργασία, την αδελφοσύνη των λαών και μάχονται κατά της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, όσοι φροντοφωνάζουν όχι στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, όχι στα σχέδια ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένοχησης, όχι στον αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό, ναι στη φιλία και αλληλεγγύη και κοινή πάλη των λαών. Όσοι θέλουν να στρατευτούμε στον αντικαπιταλιστικό αγώνα, αντιμονοπωλιακό, αντιμπεριαλιστικό, για την απαλλαγή από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σοσιαλισμού, να στρατευτούν με το ΚΚΕ και να το ισχυροποιήσουν παντού και μέσα στο κίνημα και σε όλες τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ευχαριστώ.